Και καλή υπομονή. Ευχαριστούμε. Την έχουμε. Την έχετε εσείς. Και τα παιδιά, ελπίζω, Έχουν και τα παιδιά, δόξα τω Θεώ, έχουν και τα παιδιά. Και αντοχές έχουν. Τώρα για τους γονείς δεν είμαι σίγουρη, αλλά τέλος πάντων. Οι γονείς θα κάνουν ακόμα υπομονή ένα μήνα. Όπως έχουν συνηθίσει να κάνουν 11 μήνες πριν. Οπότε εντάξει, μπήκαμε στην τελική ευθεία, καλά θα πάνε τα πράγματα. Δεν χρειάζεται άγχος. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, είναι το μάθημα των μαθηματικών, εμείς θα, γι' αυτό θα κουβεντιάσουμε. Ένα μάθημα, κύριε Μαγούλη, που έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να αφήσεις κενό από την πρώτη δημοτικού. Έτσι, αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Εμείς δυστυχώς στην τρίτη ηλικίου βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Στην πραγματικότητα το πρόβλημα ξεκινάει από το δημοτικό ακόμα. Από την προπαίδεια. Δεν είναι θέμα προπαίδεια. Λέμε τώρα. Είναι θέμα ότι δεν καλλιεργείται η μαθηματική λογική. Είναι άλλο πράγμα ο λογισμός, το να μάθω να κάνω τις πράξεις μου και άλλο πράγμα να καταλαβαίνω τι είναι τα μαθηματικά, πού μου χρειάζονται τα μαθηματικά. Αυτό δεν έχουν τα μικρά παιδιά, αυτό δεν μαθαίνουν τα μικρά παιδιά. Οπότε το συνεχίζουν, το κουβαλάνε μαζί τους μέχρι και την τρίτη ηλικίου. Μάλιστα. Αυτό τώρα θα τολμήσω να σας ρωτήσω πώς καλλιεργείται αυτό. Δηλαδή όταν λέτε με αυτό... το πρόγραμμα, με το πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου. Προφανώς. Προφανώς θέλει μια αλλαγή. Προφανώς πρέπει να ξαναδούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες μας, τι στόχους έχουμε βάλει για τα μαθηματικά, τι θέλουμε, τι μαθηματικά θέλουμε να μάθουν τα παιδιά μας και συνεχίζει. Σίγουρα ξεκινάει από τις πρώτες τάξεις και καταλήγει στο πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Οπότε έχουμε φτάσει τώρα στην τρίτη ηλικίου, έτσι, και ενδεχομένως να υπάρχουν κενά αρκετά. Ναι, σίγουρα έτσι, υπάρχουν κενά. Για πάμε. Είναι λογικό να υπάρχουν κενά. Προσπαθούμε να κάνουμε πάντα το καλύτερο δυνατό για να τα καλύβουμε τα κενά. Έτσι, δεν χρειάζεται άγχος. Δηλαδή, αν κάποιος έχει την ανασφάλεια ότι έχω κενά, δεν θα τα πάω καλά, να το αποβάλει κατευθείαν, γιατί υπάρχουν τεχνάσματα, υπάρχουν λογικές για να μπορέσουμε να πάρουμε τα περισσότερα δυνατά μόρια που μπορούμε από την τελική εξέταση. Σκοπός πάντα στα μαθηματικά της τρίτης ηλικίου, ξέρω, ελάχιστοι μαθητές το έχουν να θέλουν να γράψουν το απόλυτο 20. Στην πραγματικότητα, θα πρέπει να πάρουμε τα περισσότερα μόρια που μπορούμε από το συγκεκριμένο διαγωνισμά. Μάλιστα. Πώς το καταφέρνουμε αυτό τώρα? Αυτό το καταφέρνουμε με πλήρη συγκέντρωση, σίγουρα με πάρα πολύ καλή προετοιμασία, τουλάχιστον για την τρίτη ηλικίου. Έτσι, έχουμε γράψει όλη τη χρονιά πολλά διαγωνίσματα, έχουμε δει πως είναι ένα διαγώνισμα, έχουμε δει πως είναι ένα εύκολο διαγώνισμα και πως μπορούμε να χάσουμε μονάδες από ένα εύκολο διαγώνισμα, έχουμε δει πως είναι ένα δύσκολο διαγώνισμα και πως μπορούμε να κερδίσουμε μονάδες από ένα δύσκολο ερώτημα. Ίσως όχι να το λύσουμε μέχρι τέλους, αλλά να το φτάσουμε μέχρι ένα σημείο, την προσπάθειά μας. Η προσπάθεια μας πρέπει να φαίνεται πάνω στο χαρτί και στο διαγώνισμα, γιατί μοριοδοτείται. Και αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Αν δεν το βγάλουμε όλο το θέμα, δεν τρέχει τίποτα. Έχουν πάρει κάποια μόρια. Πρέπει τα μόρια αυτά να φαίνονται, να βαθμολογηθούν και να κάνουμε τη σούμα μας στο τέλος. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια κολπάκια, τρικάκια που μπορούμε να τα πούμε και καθηγητά. Τρικάκια δεν υπάρχουν. Το θέμα είναι να το πάρουμε το πράγμα, το διαγώνισμα, το τελικό από την αρχή. Και στα μαθηματικά έχουμε 4 θέματα. Να. Έτσι, το πρώτο θέμα είναι θέμα καθαρά θεωρίας. Μας ζητείται μια απόδειξη, μας ζητούνται ορισμοί και δίνουν και ερωτήσεις να απαντήσουμε σωστό ή λάθος. Κυκλοφορεί βέβαια τα τελευταία 2 χρόνια ότι ίσως οι ερωτήσεις σωστού λάθους αλλάξουν μορφή και γίνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή αντιστοίχησης. Το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, αλλά δεν μας πιάνει πανικός. Έτσι. Τι γίνεται τώρα, αν δούμε λίγο τα στατιστικά των προηγούμενων ετών, ένα στους 4 μαθητές, ένα στους 5. Μία χρονιά, το 2012, ακόμα και η μισή, το 50% έγραψε κάτω από 5. Ναι. Κάτω από 5 σημαίνει ότι δεν γράψαμε τη θεωρία. Αχα. Δεν διαβάσαμε τη θεωρία, δεν απαντήσαμε σε όλα τα ερωτήματα της θεωρίας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δείχνει και την έλλειψη διάθεσης από την πλευρά του μαθητή. Έτσι, αυτό δηλαδή που προτείνω κατά προτεραιότητα στην επανάληψή μας είναι πλήρη ευάθυση στη θεωρία του σχολικού βιβλίου. Να μάθουμε όλες τις αποδείξεις, να μάθουμε όλους τους ορισμούς, να διαβάσουμε πολύ καλά τα σχόλια που έχει το σχολικό βιβλίο, γιατί από εκεί αντλούνται οι ερωτήσεις του λάθους. Να τα κατανοήσουμε πλήρως για να μπορούμε τουλάχιστον το 5 να το έχουμε όπως το λέω με αυτές μας στην κολότσεπη. Μάλιστα. Είναι διαφορετική ψυχολογία όταν πάμε με ένα 5, ξέρουμε εκ των προτέρων ότι έχουμε το 5. Γιατί στη θεωρία δεν μπορούμε να βρεθούμε προεκπλήξεως. Ούτε να μας δυσκολέψει σαν ερώτημα. Αυτό που λέτε λοιπόν είναι να έχουν καταλάβει τα παιδιά, όχι παπαγαλίστηκα να μάθουν θεωρία, να έχουν καταλάβει
Τι ακριβώς θέλει να πει το κάθε θεώρημα που υπάρχει. Αυτό, αν καταφέρουν να κάνουν και την εμβάθυνση, είναι ουσιαστικά το μυστικό για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα ερωτήματα Β, Γ και Δ που ακολουθούν, που είναι οι ασκήσεις. Γιατί οι ασκήσεις είναι εφαρμογή της θεωρίας. Μάλιστα. Όταν όμως καταφέρει να γράψει την απόδειξη, έτσι, αν δεν έχει εμβαθύνει ένας μαθητής, ας πούμε, ο οποίος δεν έχει δουλέψει όλη τη χρονιά στο να καταφέρει να συνδυάσει τη θεωρία του με μια δύσκολη άσκηση, εμάς μας ενδιαφέρει τουλάχιστον στο πρώτο θέμα να την έχει κάνει όπως λένε copy-paste, έτσι, να πάρει τα μόρια του, γιατί θα πάρει μεγάλη αυτοπεποίθηση για τα παρακάτω ερωτήματα. Σωστά, πολύ σωστά. Η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση είναι το α και το ω σε αυτό. Έτσι. Ωρα, έτσι. Υπάρχει περίπτωση τώρα να είναι συνδυαστική η ερώτηση, δηλαδή από διάφορες θεωρίες ή όχι? Όχι, η θεωρία είναι συγκεκριμένη. Ναι. Αποδεικνύουμε συγκεκριμένο θεώρημα, έχουμε συγκεκριμένους ορισμούς, συνδυασμό εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Και οι ερωτήσεις σωστού λάθους, βέβαια σε ερωτήσεις σωστού λάθους μπορούμε να μπλέξουμε πολλά θεωρήματα μεταξύ τους, να οδηγήσουμε σε παγίδες το μαθητή. Η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο αποφεύγει να το κάνει το συγκεκριμένο. Οι ερωτήσεις σωστού λάθους που βάζει είναι μέσα από το σχολικό βιβλίο, είναι συνήθως από τα σχόλια του βιβλίου. Αν δει ο μαθητής ότι κάποια λέξη, κάποια πρόταση δεν του κάθεται όπως λέμε, όπως είναι ακριβώς στο σχολικό βιβλίο, να το ξανασκεφτεί μήπως είναι λάθος. Μάλιστα. Χωρίς βέβαια αυτό να είναι απόλυτο, έτσι. Συζητάμε για το τι έχει βάλει τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Καλά, θα το ρωτήσω στο τέλος. Αυτά με τη θεωρία, λοιπόν, που δεν θα πρέπει να αφήνει καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς κανένα κενό, να έχει καταλάβει απόλυτα, λέμε τώρα για το άριστα, τη θεωρία και να τη γράφει όπως τη γράφει το βιβλίο, να το πω έτσι. Εάν το καταφέρει, αυτό είναι το ιδανικό. Είναι το άριστα. Ωραία, πάμε στην επόμενη τώρα. Φεύγουμε από τη θεωρία, είπαμε τα κόλπα, νομίζω τα ξέρουν τα παιδιά αυτά πολύ καλά. Βέβαια, βέβαια. Αυτά. Και πάμε στο επόμενο τώρα, στην επόμενη ερώτηση. Που μπαίνει στις πανελλαδικές. Το θέμα δεύτερο ουσιαστικά. Να, στο το θέμα δεύτερο υποτίθεται ότι είναι το πιο εύκολο από τα δύο επόμενα που ακολουθούν, το γάμα και το δέλτα. Δεν απαιτεί από το μαθητή μεγάλη συνδυαστική ικανότητα, δηλαδή από διαφορετικά θεωρήματα ή από διαφορετικά κεφάλαια. Έτσι λέει και η κύκλος του Υπουργείου. Στην πραγματικότητα βέβαια έχουμε δει στο παρελθόν πολλές φορές το θέμα δεύτερο να στερεί το 20 από το μαθητή. Από συγκεκριμένα κεφάλαια τα οποία βέβαια τώρα είναι εκτός ύλης. Στην πραγματικότητα ναι, είναι πιο απλό. Πέρυσι το θέμα δεύτερο θα το έβρισκε κάποιος σε παραλλαγή του στο σχολικό βιβλίο, μάλιστα λιμένες εφαρμογές του σχολικού βιβλίου. Και μάλιστα και στο τρίτο θέμα είχε μπει άσκηση από το σχολικό βιβλίο, το οποίο απουσίαζε τα τελευταία χρόνια από τη θεματοδοσία. Δηλαδή τα θέματα που αντιμετώπιζε ο μαθητής δεν υπήρχαν μέσα στο βιβλίο είτε σαν εφαρμογή είτε σαν άσκηση. Γι' αυτό έχουμε και τις χαμηλές βαθμολογίες στο τέλος. Πέρυσι το αλλάξαμε. Δηλαδή πλησιάσαμε αρκετά το σχολικό βιβλίο. Έχω την αίσθηση ότι θα κινηθούμε στο ίδιο μήκος σχήματος και φέτος. Γι' αυτό το σχολικό βιβλίο, όπως το λέω, Ευαγγέλιο. Το έχουμε μελετήσει καλά, το έχουμε διαβάσει, το έχουμε ξαναδιαβάσει, έχουμε λύσει τις ασκήσεις του. Δεν τις απαξιώνουμε τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, γιατί τα βοηθήματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο προφανώς και έχουν μεγαλύτερο εύρος ασκήσεων, έχουν πολύ δυσκολότερες ασκήσεις. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς οι φροντιστές, οι καθηγητές, μπαίνουμε στη διαδικασία και στον πειρασμό να ασχοληθούμε με δύσκολες ασκήσεις. Έτσι που έχουν μεγάλη συνδυαστική ικανότητα που δίνουν παραπάνω πράγματα στο μαθητή. Στην πραγματικότητα όμως στην επανάληψή μας θα πρέπει να εστιάσουμε στα βασικά πράγματα, τα οποία είναι μέσα στο σχολικό βιβλίο, σε βασικές εφαρμογές των θεωρημάτων και όχι να προσπαθούμε να πιάσουμε το δύσκολο θέμα, γιατί προσανατολίζουμε ουσιαστικά και τον πιο αδύναμο μαθητή. Καλά, νομίζω αυτά τα μαθαίνετε και το. Γιατί πάμε τώρα στον τρόπο διαβάσματος. Μαθαίνετε και στο φροντιστήριο που κάνουμε στα παιδιά πώς ακριβώς να διαβάσουν, πώς να κάνουν επανάληψη, τι να προσέξουν, έτσι. Η επανάληψη δεν είναι μια απλή υπόθεση. Δηλαδή, μπαίνουν όλοι, να το πω, στο ίδιο καλούπι. Κάθε μαθητής είναι ξεχωριστή προσωπικότητα. Κάθε μαθητής ξέρει τις αδυναμίες του όλη τη χρονιά. Έτσι, τη βλέπουμε κι εμείς γιατί αποτυπώνονται στα διαγωνίσματα τους, γράφουμε τακτικά διαγωνίσματα, ξέρουμε ένας μαθητής που υστερεί και προσπαθούμε να προσαρμόσουμε την επανάληψή μας αν είναι δυνατόν σε κάθε μαθητή χωριστά. Έτσι, δηλαδή ο μαθητής θα πρέπει να έχει κάνει πλέον την αυτοκριτική του
να ξέρει τις αδυναμίες του, να ξέρει τα προτερήματά του, να εστιάσει στις αδυναμίες του, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει, όπως είπα, το να μπαίνω σε ασκήσεις οι οποίες ουσιαστικά είναι δύσκολες, δεν μου προσφέρουν κάτι καινούριο. Εάν νιώθει ότι σε ένα θεώρημα, σε ένα κομμάτι της ύλης είναι λίγο αδύναμο, δεν το έχει διαβάσει σωστά στο πέρασμα της ύλης την εποχή που το κάναμε, να ασχοληθεί μαζί του, να ασχοληθεί με τα βασικά του θεωρήματος και της ασκησιολογίας και όχι να μπει έτσι σε ένα λαβύρινθο δυσκολότερης άσκησης που μπορεί τελικά να μην καταλήξει και πουθενά. Να μην του δώσει κάτι δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για τη δεύτερη. Πάμε στην τρίτη. Το τρίτο θέμα και το τέταρτο θέμα ουσιαστικά είναι στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται. Είναι θέματα τα οποία απαιτούν από το μαθητή πολύ καλή κατανόηση της ύλης, μεγάλη ευχέρεια στις πράξεις, μεγάλη ευχέρεια στη συνδυαστική ικανότητα των θεωρημάτων. Είναι σίγουρα από διαφορετικά κεφάλαια μπορούν να συνδυαστούν πάρα πολύ εύκολα. Εκεί θέλει την προσοχή μας. Αν ένα ερώτημα δεν το καταφέρουμε, το θεωρούμε δεδομένο και πηγαίνουμε στο επόμενο, είναι ένα κλασικό λάθος που γίνεται στα μαθηματικά. Δηλαδή ένας μαθητής ο οποίος προσπαθεί να λύσει, ξέρω εγώ, το γάμα 2, το γάμα 3, δεν το καταφέρνει, αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο και βγαίνει εκτός προγραμματισμού διαγωνίσματος. Θα πρέπει ο ψήφοι να έχουν στο μυαλό τους ότι να αφιερώνουν συγκεκριμένο χρόνο σε κάθε θέμα. Ναι, δηλαδή υπάρχει δηλαδή μια συνοχή, έτσι, όχι αποσπασματικά, αυτό ξέρω, αυτό γράφω τώρα και θα μου έρθει και το άλλο. Όχι. Αυτό που εννοώ είναι το εξής. Όταν σε ένα θέμα, για παράδειγμα, στο τρίωρο που εξεταζόμαστε έχουμε 45 λεπτά, έτσι, για να το λύσουμε, είτε στο γάμα είτε στο δέλτα, θα τα πάρω αυτά δύο θέματα μαζί, γιατί ουσιαστικά δεν διαφέρουν και πολύ. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε συγκεκριμένο χρόνο στη διάθεσή μας προκειμένου να ανταπεξέλθουμε σε όλο το θέμα μας. Όταν ξαφνικά πιάσουμε τον εαυτό μας να ασχολείται 20 και 25 λεπτά με ένα υποερώτημα, αυτό αυτομάτως μας έχει βγάλει εκτός προγραμματισμού. Θα πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη, να μην προσπαθήσουμε άλλο το συγκεκριμένο κομμάτι, να πάμε στο παρακάτω. Εάν το παρακάτω θέλει χρήση του προηγούμενου που δεν καταφέραμε τελικά να αποδείξουμε, το χρησιμοποιούμε κανονικά. Εάν στο τέλος του διαγωνίσματος έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας, γυρίζουμε να ξανακοιτάξουμε το ερώτημα που δεν καταφέραμε. Μάλιστα. Ωραία. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, ειδικά μιλάω για τους πιο δυνατούς μαθητές που έχουν ασχοληθεί περισσότερο, να έχουν φτάσει στο γάμα θέμα και να έχουν ακόμα για το δέλτα θέμα 25 λεπτά. Γιατί προσπαθούσαν μανιωδώς να λύσουν το γάμα θέμα ολόκληρο. Είπαμε, δεν πέφτουμε στη διαδικασία να τα γράψουμε όλα τα θέματα. Προσπαθούμε να γράψουμε τα περισσότερα μόρια που μπορούμε. Μάλιστα. Μάλιστα, τα παιδιά το ξέρουν πώς θα γράψουν, βεβαίως, ξέρουν, έτσι, βεβαίως. Και νομίζω ότι κάνετε πολύ καλή δουλειά εκεί, έχει αρκετές επιτυχίες κάθε χρόνο και στα μαθηματικά τα παιδιά, ναι. Οπότε θα πάνε καλά, ακολουθώντας έτσι κάποιους βασικούς κανόνες, έτσι, και διαβάζοντας, εννοείται πολύ, δεν αφήνουμε κενά, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, πολύ καλή τη θεωρία. Και δεν πάμε, ας πούμε, από το δεύτερο θέμα στο τέταρτο, ξέρω εγώ. Θα κάνουμε μια συνοχή, λέμε τώρα. Συνήθως δεν γίνεται. Ναι, εντάξει, τα θέματα είναι βέβαια ανεξάρτητα μεταξύ τους, ναι, αλλά καλό είναι να ακολουθούμε τη λογική σειρά. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, που υποτίθεται ότι είναι και κλιμακούμενης δυσκολίας. Δηλαδή από το εύκολο θέμα δεν θα πάμε να λύσουμε το πιο δύσκολο, θα συνεχίσουμε κανονικά τη ροή. Ωραία. Να πούμε και κάτι άλλο σε μαθητές, ας πούμε, που, γιατί μιλήσατε προηγουμένως για τα κενά, να μην αφήνουμε κενά. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν μαθητές οι οποίοι έχουν κενά. Έτσι, μέχρι τις Πανελλήνιες έχουμε μπροστά μας ένα μήνα. Ναι, αυτό μπορούμε να καλύψουμε ότι κάποια από αυτά. Δεν χρειάζεται πανικό, δεν χρειάζεται απογοητευόμαστε. Μπορούμε να καλύψουμε κάποια από αυτά. Σίγουρα δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα. Έτσι, δεν μπορούμε σε ένα μήνα μέσα να καλύψουμε ύλη ενός έτους. Απλά θέλει ψυχραιμία, θέλει πολύ καλή οργάνωση του χρόνου μας. Γιατί σε όλα τα μαθήματα πλέον πρέπει να δώσουμε βάση. Αν έχουμε, παράδειγμα, 2 ώρες να διαβάσουμε τα μαθηματικά, επαναλαμβάνω, πολύ καλά το σχολικό μας βιβλίο, όσο καλύτερα γίνεται. Να. Μάλιστα. Πολύ καλά το σχολικό βιβλίο και τις σημειώσεις, γιατί είπαμε σωστό λάθος, συνήθως μπαίνει από εκεί, του βιβλίου, τις σημειώσεις. Τα σχόλια. Ωραία, τα σχόλια. Ωραία, δεν ξέρω αν κάτι άλλο. Τα σως, κάθε φορά ρωτάω όλους σας. Εντάξει, να πούμε τη διαδικασία του να πούμε σως είναι λίγο επικίνδυνο. Του άρχισε να το προσανατολίζει. Προς το τέλος, έτσι, σε κανένα μήνα, ίσως τα ξαναπούμε. Αχα, ωραία. Λοιπόν, έτσι, μας κρατάτε και σε αγωνία, δηλαδή, έτσι. Εντάξει. Okay, ναι. Λοιπόν, αυτά, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο. Όχι, δεν έχω, δεν έχω κάτι άλλο. Καλή υπομονή, καλό κουράγιο, πολύ διάβασμα. Ένας μήνας έμεινε.
για να περάσουν το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής τους. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα πολύ. Εκεί στα όλους τους καθηγητές του φροντιστήριου που καμισάς. Οι προσομοιώσεις, ξέρετε, έχουμε με τα δάνεια ένα θέμα σήμερα. Οι προσομοιώσεις συνεχίζονται, συνεχίζονται, νομίζω. Την Κυριακή γράφουμε μαθηματικά στην τρίτη ηλικίου προσανατολισμού και κλείνουμε την περίοδο των προσομοιώσεων. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να γράψει το διαγώνισμά μας. Ανεξάρτητα αν φυτά να δει του, έτσι, το φροντιστήριο που καμισάς ή όχι. Δεν κάνουμε τέτοιες διακρίσεις. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ωραία, να το έχουν στο νου τους οι γονείς και που μας ακούνε τέτοια ώρα τα παιδιά είναι σχολείο. Ναι. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω κύριε Μαγκούλη. Καλημέρα να έχετε. Και καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Εντάξει, είχα και χρόνο να βρω τραγουδάκι, έτσι. 6 διά 2 συν 8, 20 φορές το 15.